με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο των Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης εγκαινίασε το απόγευμα του Σαββάτου το νέο οριζόντιο εργαστήριο καινοτομίας. Το εργαστήριο φιλοξενείται στον ισόγειο χώρο του ιστορικού κτηρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής. Το νέο οριζόντιο εργαστήριο καινοτομίας TUC Innovation Lab, που έχει ως στόχο να αναδειχθεί ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα, εγκαινίασε το απόγευμα του Σαββάτου το Πολυτεχνείο Κρήτης στο χώρο του κτηρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής στη Χαλέπα. Πρόκειται για ένα ανοιχτό εργαστήριο δημιουργίας καινοτόμων πρωτοτύπων, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον καινοτομίας, εκπαίδευσης, αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας. Εγώ θα ήθελα να μείνω μόνο στην προσπάθειά μας να ανοίξουμε στη δραστηριότητα της πόλης των Χανίων και όχι μόνο με τα σχολεία, αλλά και με όλους τους συντοπίτες μας εδώ και να δώσουμε ένα μέσο το οποίο να δένει το παρελθόν με το μέλλον. Δηλαδή όλη αυτή την τεχνολογία να τη δέσει με την καινοτομία, την παραδοσιακή, η οποία ήταν η λαϊκή τέχνη, είτε αναφέρεται σε ένδυση, είτε αναφέρεται σε κατασκευές. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο βαθμό καινοτομίας, τον οποίο θέλουμε να το συνδέσουμε με το μέλλον και με όλα αυτά τα μηχανήματα και με τα τεχνολογικά, τα ευρήματα τα οποία καταλήγει η έρευνα από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο νέος αυτός χώρος δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στους μαθητές που καινοτομούν στην περιοχή μας, αλλά και στους συμπολίτες μας να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές, ενισχύοντας έτσι την επιστημονική συλλογικότητα, την επιχειρηματική ορίμανση και την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος στήθηκε, σχεδιάστηκε και θα λειτουργεί ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη και υποστήριξη της καινοτομίας του Πολυτεχνείου, κυρίως από νεαρές ομάδες φοιτητών, όπου εδώ θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν πρωτότυπα και να τα δοκιμάσουν πριν προσπαθήσουν να τα περάσουν σε μια άλλη διάσταση. Είναι σημαντικό για μας να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Από εκεί πέρα όμως θέλουμε να είναι ένας τόπος σύγκλησης με την κοινωνία. Έχουμε ήδη συζητήσει και σχεδιάσει δράσεις που θα γίνονται με σχολεία σε διάφορα επίπεδα. Και επίσης θέλουμε να ενταχθούμε και σε ολόκληρο το οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης και της Ελλάδος, έχοντας μια εγκατάσταση που πραγματικά μπορεί να αποτελέσει καταλήτη. Δηλαδή είναι ένα κέντρο στο οποίο μπορούμε να οργανώνουμε εργαστήρια, διαγωνισμούς, δράσεις, παρουσιάσεις. Οπότε θεωρούμε ότι χρησιμοποιούμε ένα συμβολικό, ένα κτίριο πολύ σημαντικό για τα Χανιά, το οποίο μπαίνει ξανά σε μια τροχιά στην ουσία ωφέλιμη για το Πολυτεχνείο και για την κοινωνία. Παράλληλα, ο κ. Ζερβάκης ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο για τη φιλοξενία Μουσείου Λαογραφίας και Καινοτομίας στην πρώην Γαλλική Σχολή δεν έχει εγκαταληφθεί και πως θα προχωρήσει παράλληλα με το σχέδιο για τη δημιουργία κόμβου καινοτομίας αλλά και την πλήρη αποκατάσταση όλων των χώρων του κτηρίου μέσα από χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί την ανακατασκευή του κτηρίου, ούτως ώστε στους πάνω τους ορόφους να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και να φιλοξενηθούν καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με τους ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ πέρα σε αυτό το Fabrication Lab το οποίο έχουμε και δένουν έτσι και πάλι την έρευνα με την καινοτόμο την δράση και εκεί πέρα θα έχουμε και μια ευκαιρία να εκθέσουμε και τα καινοτόματα, προϊόντα της κουλτούρας μας και της παράδοσής μας.